Δυσφορία προκαλεί στους πολίτες όλης της Ευρώπης η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Στη Γερμανία, η οργή των πολιτών για τα ακριβά καύσιμα έχει ανοίξει τη συζήτηση για επιβολή μέτρων κατά των πετρελαϊκών εταιριών. Η γερμανική κυβέρνηση μείωσε τους φόρους στα καύσιμα από την 1η Ιουνίου, ωστόσο οι τιμές δεν έχουν κατέβει. Αναλυτές κάνουν λόγο για πρακτικές καρτέλ που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές και άλλες εταιρείες καυσίμων έχουν αυξήσει μαζικά τις τιμές. Πιστεύω ότι γίνεται κατάχρηση θέσης αγοράς που τη δικαιολογούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γι' αυτό για εμένα τίθεται θέμα μία αρχή κατά των ολιγοπολίων να λάβει μέτρα. Στην Ιταλία, σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών δήλωσε ότι οι Ιταλοί πολίτες αναγκάζονται να περικόψουν τις διακοπές τους για να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα. Το αυτοκίνητό μου και η βενζίνη. Προφανώς, το κόστος της βενζίνης έχει επιπτώσει στα οικογενειακά μας έξοδα. Έχουν διπλασιαστεί, όπως και οι λογαριασμοί. Είναι γενικό το πρόβλημα. Στη Βοσνία, η γενικευμένη ακρίβεια προκαλεί επικρίσεις κατά της κυβέρνησης ότι εκμεταλλεύεται τις ανατιμήσεις για να αυξήσει τα κρατικά έσοδα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές. Όταν ο προϋπολογισμός των οικοκυριών είναι τόσο περιορισμένος, με τους πολίτες να έχουν συγκεκριμένο εισόδημα, επηρεάζονται όλες τους οι αγορές. Και αυτό θα μειώσει την οικονομική δραστηριότητα στο μέλλον. Σε πολλά κράτη της Ευρώπης, πολιτικοί και περιβαλλοντολόγοι ζητούν να μειωθούν τα όρια ταχύτητας και να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση αυτοκινήτων, κυρίως στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, για να μειωθεί η ζήτηση στα καύσιμα. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των καυσίμων που θα εφαρμοστούν από τον Ιούλιο και για 3 μήνες.